Θα επιστρέψουμε τώρα στην τελετή και στον τρόπο με τον οποίο αυτή θα οργανωθεί. Πάμε κατευθείαν στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, και στη συνέχεια στον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Υπάρχουν φωνές, κύριε Παπαδημητρίου, που λένε ότι η κυβέρνηση φοβήθηκε το πολιτικό κόστος και δεν επέτρεψε να γίνει η κηδεία του τέως βασιλιά με τιμές αρχηγού κράτους. Τι λέτε, έπαιξε ρόλο ο χρόνος που είναι προεκλογικός? Βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, ήταν μια σοφή απόφαση που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία νομίζω ότι όλοι την υποστηρίζουμε οι λογικοί άνθρωποι. Δεδομένων των συνθήκων, όπως αυτή που αναφέρατε προφανώς, αλλά και μιας άλλης, ότι δυστυχώς ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουμε γλιτώσει από τους ακραίους τρόπους με τους οποίους επιμένει σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και άλλοι στα άκρα, να απειλούν ότι για θέματα που πλέον πέρασαν κυριολεκτικώς στην ιστορία, θα την άξουν στον αέρα τη Μητρόπολη, την Αθήνα, και αντί να γίνει η λαμπρή τελετή που θα πάει παντού στον κόσμο για να δείξουν ότι ένας άνθρωπος θα τα αφήσει στην πατρίδα του σεμνά, ταπεινά τελικά, να έχουμε να στέλνουμε μια εικόνα από αυτές που τις βλέπουμε εμείς και ντρεπόμαστε. Άρα ο Πρωθυπουργός έπρεπε να πάρει μια απόφαση πολύ ζυγισμένη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν η απόφαση αυτή εάν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν ανα πάσα στιγμή έτοιμες να τεινάξουν τα πάντα στον αέρα. Δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, και όταν είσαι Πρωθυπουργός πρέπει να κυβερνάς με ρεαλισμό και με αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί αν είναι να πάμε να λύσουμε ένα θέμα και να δημιουργήσουμε πολλά περισσότερα, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο όπως λέτε, νομίζω ότι θα έκανε λάθος. Άρα πάμε, η απόφαση είναι σωστή, ναι, και την υποστηρίζω πλήρως προφανώς, αλλά νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξανασκεφτούμε όταν περάσει αυτό, κάπως αλλιώς να γίνονται τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε από ιδεολειψίες, από ανταρτοπόλεμους και αν θέλετε από το εμφυλιοπολεμικό κλίμα που καλλιεργεί ένα συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού τόξου. Τι λέτε, κύριε Βουλευτά? Το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να πω είναι ότι δεν είμαι βασιλικός. Ούτε το κόμμα Πατριωτική Δύναμη Αλλαγή, του οποίου είμαι πρόεδρος, είναι κόμμα βασιλοφρόνων. Επίσης, το πολιτιακό ζήτημα έχει λήξει αμετάκλητα. Δεν συζητάει κανείς το αν έχουμε προεδρευόμενη δημοκρατία ή κάτι άλλο, ούτε κανένας θέλει οτιδήποτε άλλο. Είμαστε όμως υπέρ των θεσμών, των τύπων, της ευπρέπειας, της μεγαλοθυμίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς επίσης και των κανόνων τους οποίους δεν ακολουθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, είμαστε απέναντι στη μικροπρέπεια, στην ασέβεια, είμαστε απέναντι στην απρέπεια και στην φοβικότητα που δείχνει ο κύριος Πρωθυπουργός έναντι της αριστεράς. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου. Πιστεύετε, κύριε Μπογδάνο, ότι έπρεπε να γίνει η κηδεία με τιμές εν ενεργεία αρχηγού κράτους? Βεβαίως. Τέως αρχηγός κράτους, κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητές και αγαπητοί, κηδεύεται ως αρχηγός κράτους. Νόμιμος και συνταγματικός αρχηγός κράτους που έχασε το αξίωμά του μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Δηλαδή, όταν ένας άρχον χάνει το αξίωμά του στις κάλπες, μετά η ιστορία θα πρέπει να τον διαγράψει ή να λέει ότι δεν ήταν αρχηγός κράτους. Είχε επιλογές ο κύριος Πρωθυπουργός. Με τιμές αρχηγού κράτους δεν ήθελε. Μπορούσε να το κάνει δημοσία δαπάνη. Δεν ήθελε δημοσία δαπάνη. Μπορούσε να το κάνει με τιμές Ολυμπιονίκη. Αντίθετα, αυτό το οποίο έκανε είναι ότι επέλεξε την κηδεία ιδιώτη, έστειλε μία χαμηλότερη τη τάξη υπουργό, σχεδόν προσβλητικό για την ελληνική βασιλική οικογένεια, την κυρία Μενδώνη, ούτε καν κορυφαίο υπουργό. Έβγαλε απαγορευτικό στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η βάση της οποίας βράζει αυτές τις μέρες, κύριε Χατζηνικολάου, στο γραφείο και στο www.patrida.net. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι συντριπτικά εναντίον της απόφασης του κυρίου Πρωθυπουργού, και βεβαίως απαγόρευσε και το λαϊκό προσκύνημα. Η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη βρέθηκε πάνω σε κυλίβαντα πυροβόλου του ελληνικού στρατού. Ο εγγονός του στρατιλάτη που διπλασίασε στους Βαλκανικούς την έκταση της Ελλάδας και ο δυσέγγονος του Γεωργίου του Πρώτου που δολοφονήθηκε για την ελληνικότητα της Θεσσαλονίκης δεν είχε θέση πάνω στον ίδιο κυλίβαντα. Η απαξίωση στο όριο της προσβολής μας βρίσκει διαμαρτυρωμένους αλλά και πολύ θλιμμένους, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορεί πολιτικά να μας ευνοεί το γεγονός ότι η αφορμή της κηδείας του Κωνσταντίνου του Δεύτερου ίσως και να σφραγίζει το διαζύγιο της Νέας Δημοκρατίας με τα αστικά δεξιά συντηρητικά κοινά, όχι τα φιλοβασιλικά ή τα βασιλικά. Δεν εκφράζουμε μόνο εκείνους οι οποίοι συμπαθούσαν
τον έκπτωτο μονάρχη, εκφράζουμε εκείνους οι οποίοι είναι συντεταγμένοι στις αρχές και τις αξίες του αστικού, μάλιστα, δημοκρατικού φράση, πολιτεύματος. Ένα τελευταίο. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, στα 18 μου. Είμαστε σε δελτίο ειδήσεων. Ο χρόνος είναι σφιχτός, δυστυχώς. 10 δευτερόλεπτα. Στα 18 μου ήμουν στη ΔΑΠ. Ο αγαπητός μου κύριος Παπαδημητρίου ήταν στην ΚΝΕ. Σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη υπερασπίζεται ο κύριος Παπαδημητρίου. Δεν νομίζω ότι αξίζει, κύριε Χατζηνικολάου, να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος θέλει να κερδίσει κάτι πηγαίνοντας στα άκρα. Είναι αυτό που είπα πριν. Τα άκρα δεν πρέπει να συναντώνται σε αυτόν τον τόπο. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, πήρε μια σωστή απόφαση. Σε μια άλλη στιγμή, με διαφορετικά πράγματα, και αν βοηθούσατε κι εσείς λίγο περισσότερο, κύριε Μπογδάνε, θα μπορούσαμε στην Ελλάδα να είμαστε αρκετά cool, αρκετά ήσυχοι, ώστε να κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν διαφωνώ ότι υπήρξε αρχηγός και ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που τους κυδεύουμε με όλες τις τιμές. Αλλά το να διχάσουμε τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια εικόνα εσφαλμένη για τη χώρα, με συγχωρείτε, αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να το επιτρέψουμε, όσο και αν θα σας έκανε έτσι μεγάλη ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.